η Έλενα από Παπαρίζου και φυσικά ο Αλέξης Κωστάλας. Έλενα, την προηγούμενη Κυριακή είπες ότι ερωτεύτηκες με το τραγούδι και με τη χορογραφία της Άγια. Σήμερα τι συνέστημα σου έχει βγάλει? Μου έβγαλε reanizer, θα έλεγα. Δηλαδή φαίνεται ότι της αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι το συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δυσκόλεψε το μαλλί σήμερα? Όχι, ίσα, γιατί κάποιες στιγμές το έβλεπα ότι... Ήθελε λίγο rock, ναι. Μ' αρέσει το wealthy γιατί σου πάει πάρα πολύ, Σάια. Το σπιράλ μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Λίγο η θέση, αλήθεια είναι. Δηλαδή, ο γοφός έχει περισσότερο ότι μπορούμε να τραυματιστούμε. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό, μ' άρεσε ο συγχρονισμός σας, it was fun, δηλαδή διασκέδασε. Εγώ προσωπικά άρχισα να χορεύω μόνη μου στην καρδιά. Πάρα πολύ. Μισθό divertendo. Μισθό divertendo. Πέτρο, πώς έκλεισε όλοι τον ίδιο βαθμό, τι έγινε? Το έβαλε 3,5. Έβαλε 3,5, οπότε μπορούμε να το διορθώσουμε. Θέλω να το διορθώσουμε. Δεν άκουσα να το διορθώσουμε. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και σε λίγο θα επιστρέψουμε μαζί. Εσύ που ξέρεις πατινάς, γιατί όσοι δεν μας είδαν στο προηγούμενο live μπορεί να μην το γνωρίζουν, ξέρεις από πολύ μικρή, θέλω να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι κάποιος να κάνει χορογραφία μέσα σε 2 μήνες χωρίς να έχει ανέβει ποτέ σε παγοπέδιλα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ξέρω να κάνω απλά skating. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ να χορέψω στο μπάγο. Αλήθεια. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ τα θαυμάζω τα παιδιά που έχουν δηλαδή αυτή την προσπάθεια που δίνουν. Δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρω απλά ότι και ο χορός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Δεν συγκρίνεται, ας πούμε, ο χορός on the dance floor σε σύγκριση πάνω στον πάγο, γιατί αντιγιά, φεύγω, χτυπάω, πέφτω. Δηλαδή, και είναι και εγώ νομίζω ότι άμα ποτέ θα είχα μπει σε αυτό το ρόλο, είμαι σίγουρο ότι ακόμα τώρα θα φορούσα helmet, πώς λέγεται, κράνος. Πρόσεξε, γιατί η παραγωγή σίγουρη. Τα ακούει αυτά, θα σε βάλει πολύ σύντομα, το βλέπω. Α, λες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως. Εγώ αυτό το πράγμα που θέλω να δώσω συγχαρητήρια είναι για αυτό το υπέροχο ύφος που έχεις. Το κεφάλι σου, δηλαδή το βλέμμα σου, όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις, δηλαδή μου αρέσουν πάρα πολύ. Σε θαυμάζω πάρα πολύ, πρέπει να κλέψω κάτι από σένα, ξέρεις. μου άρεσε η χορογραφία πάρα πολύ, φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο, μάλλον ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μου άρεσε πάρα πολύ η προσγείωση που είχες μετά από τη ρόδα και ακόμα το πήκε ήταν, ας πούμε, το τελείωμα, αυτό το gliding που έκανες προς τα κάτω. Δηλαδή ανατρίχιασα πάρα πολύ, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Τα σπιράλ ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ συγχρονισμένα, στον ίδιο άξονα. Σούπερ. Ευχαριστούμε. Την παρτενέρ του. Την προηγούμενη φορά του είπες ότι πρέπει να εμπιστευτεί περισσότερο την παρτενέρ του. Πώς ένιωσες σήμερα? Ένιωσα πολύ πιο καλύτερα σήμερα αυτό το πράγμα που είδα. Γι' αυτό είμαι έτσι και χαμογελαστή. Καταρχάς, μου αρέσει που εσύ. The wild thing. Ή μάλλον το wild side από σένα. Η άγρια πλευρά σου. Δηλαδή. Η άγρια πλευρά του Κώστα Φραγκολιά. Είναι ένα χειροκρότημα. Γιατί συνήθως έχουμε συνηθίσει να είσαι πολύ γλυκός και πολύ αυτό. Δεν είναι. Ποδοσφαιριστής είναι ο άνθρωπος μου. Ατσομπάνος είναι. Δηλαδή δεν είναι. Πες. Θα μου τα πει μετά. Μην εκδηλωθώ την αρχή, σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσατε πολύ πιο περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Χάρηκα πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το gliding, πώς λέγεται αυτό που ήταν το σκύψιμο. Το gliding lift που ήταν, που ήσασταν λυγισμένοι κάτω. Δηλαδή, σαν να οδηγούσαμε μηχανή. Να είναι καλά η παρτενιά. Ναι, δηλαδή ήταν πολύ σταθερό. Αντέχει. Αλλά είναι ωραίο πράγμα. Πήγε πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Και από τα σπιράλ θα πω ότι μ' άρεσε το πρώτο από τα 3 που γίνανε περισσότερο. Εγώ... Αλλά θέλει δουλειά, είναι δύσκολο πολύ. Δηλαδή γνωρίζεις μόνο από κλασικό μπαλέτο, δηλαδή γιατί μοιάζει πολύ με το αραμπέσκ, από το κλασικό μπαλέτο, ότι είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πέτρο, κάτι που την προηγούμενη φορά είπες ότι ήταν πολύ... Ζου, πολύ τσαχπίνα. Αλανιάρα την είχα πει. Αλανιάρα, ναι, το είπες εσύ, μπράβο. Σήμερα δεν είχε την άνεση να κάνει κάτι τέτοιο, να κάνει τσαχπίνες. Ήταν πιο... Μια άλλη Χριστίνα, αλλά τη πάει. Τη πάει και αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι μια Χριστίνα που εγώ δεν έχω συνηθίσει ποτέ
να τη δω έτσι. Κατάλαβε την. Γιατί η Χριστίνα είναι πολύ χαριτωμένο άνθρωπο που όπου πάει ακούς τη Χριστίνα. Είναι έντονη. Είναι έντονη, είναι και μ' αρέσει. Μ' αρέσουν γενικότερα οι έντονοι χαρακτήρε. Οι έντονοι χαρακτήρε. Έντονοι χαρακτήρε. Ευχαριστώ, Mr. Liveless. Εγώ το έχω αναλάβει αυτό εδώ. Ναι, το έχουμε πει. Μπαμπινιώτη. Θέλω να πω ότι μένα μου άρεσε ότι ήσουν πάρα πολύ αέρινη. Ωραίε κινήσει με τα χέρια. Θα συμφωνήσω ότι κάπου υπάρχει ένα φόβο με τον πάγο, αλλά εγώ σήμερα πιστεύω, επειδή είδα μια πρόβα, ότι κανονικά, άμα δεν τραγουδούσε, θα το είχε πατινάρει καλύτερα. Γιατί η αλήθεια είναι, γνωρίζοντα πώ είναι να τραγουδά και να χορεύει ταυτόχρονα, εγώ προσωπικά, σαν τραγουδίστρια, ξέρω ότι όταν πρέπει να βγει σωστά η φωνή μου, πρέπει να σταματάω να χορεύω. Έχει απόλυτο δίκιο, είχα κρατήσει. Γιατί μου πάρα πολύ το τραγούδι αυτό και τα λόγια είναι να βαράζει μέσα. Είναι απίστευτο. Ναι, οκ, sorry. Πήγαινα, το είχα βάλει στο μυαλό μου σύμφωνα με τις κινήσεις, ξέρεις, για να μην το χάσει. Επειδή έχω δει και η Σάι, ας πούμε, πριν τραγουδούσε, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να συγκεντρωνόμαστε να κάνουμε ένα πράγμα. Δηλαδή, εδώ, τη συγκεκριμένη στιγμή, αυτό το υπέροχο 1,5 λεπτό που έχεις με τον συγγνώμη τον Άντων, είναι να κάνεις αυτό για 1,5 λεπτό. Ναι, αλλά αν σου έρχεται να τραγουδήσει, πώς το κόβεις αυτό, δεν γίνεται. Δεν το κόβεις. Λοιπόν, θα πούμε time out και τραγουδάω. Στα παρασκήνια τραγουδάμε. Εντάξει. Αλλά το λέω πολύ, δηλαδή για να γίνεις, να φανεί το αποτέλεσμα. Για ποιο λόγο δουλεύεις τόσο σκληρά στις πρόβες σου. Να βγει αυτό. Η Χριστίνα έκανε κάτι κόντρα. Πολιτικές χορδές, μετά είναι αυτό που θα δείξει. Πες μου σήμερα, πώς ήταν η γλώσσα του σώματος του Κωνσταντίνου με την παρτενέρ του. Εγώ είδα, η αλήθεια είναι ότι μιλούσε η Όλγα πίσω. Του έλεγε κάτι, μάλλον τον ενθέρετε. Στο αυτί σκονάκι, δεν το είδα εγώ αυτό. Όχι. Όχι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι. Του μιλούσε, δηλαδή στη συγκεκριμένη στροφή που ήταν εδώ, ναι. Του έλεγε κάτι. Εγώ θέλω να πω μπράβο, μάλλον και το ίδιο πράγμα θα σου έλεγε και η Όλγα, ότι επειδή είσαι τραυματισμένος, θα πας καλά. Τα πήγες καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά. Μόνο μία δόση ένιωθα απλά ότι, και το καταλαβαίνω, ότι έδινες πολύ σωματικό βάρος επάνω της. Δεν ξέρω αν έχω λάθος για αυτό το πράγμα. Όχι, ήταν χορογραφία τέτοια. Ίσως εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσύ ως κριτής βέβαια μπορεί να το καταλάβεις. Πώς το είδα δηλαδή. Του προβλήματος που έχω, ναι. να βασίζω λογικό δηλαδή. Πάνω, ναι. Αλλά μου άρεσες πάρα πολύ. Πάρα ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου. Πέτρο, ήταν σε ορθή οξία Αγγλία αγωνία το Spiral του Κωνσταντίνου. Εγώ θέλω να πω ότι τα Spiral δεν πέθανα. Είτε στην προστινή κίνηση είτε με την Όπιστε. Πέθανα αυτό στο μόνο όμως. Τι θες. Δεν πέθανε. Στο Όπιστε όταν το πιέσαι δεν είχες την πλαστικότητα. Φαντάζομαι ότι η πλαστικότητα δεν υπήρχε λόγω του τραυματισμού. Το πρώτο... Λοιπόν, στο Shoot the Duck ήταν τα χέρια, τα γερά. Πρέπει να ξέρει και ο κόσμος τι είναι, επειδή μιλάμε τεχνικά. Είναι η εκπομπή μας. Πώς βγάνηκαν σήμερα τα χέρια της Σταματίνας, ήταν καλύτερα. Ήταν πολύ πιο καλύτερα. Είδα λίγο το δαχτυλάκι λίγο πιο μέσα. Συγγνώμη, θυμάσαι που μου το έλεγες και προχθές, γιατί έχει κάνει πολύ χορό η Έλενα και έχω κάνει στον καθρέφτη με τις ώρες. Εντάξει, έχεις ακόμα δρόμο για τα χέρια σου γενικότερα. Καταρχάς θέλω να γυρίσω και να πω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα ότι σου έφερε λουλούδι στη γιορτή σου. Χρόνια πολλά κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λίγο καθυστερημένα. Να, αλλά μην ξεχνάς ένα πράγμα. Τα λουλούδια, πάμε στα λουλούδια στα Ματίνα. Σήμερα πολύ καλύτερο από τη γυναίκα του. Αυτό είναι πολύ λίγο. Εδώ αυτό τα λέει τα λιόνια όλα καλά. Λουλούδια στα λουλούδια, τι παραπάνω να πει κανείς. Είναι πάρα πολύ γλυκιά. Είναι πάρα πολύ γλυκιά η Σταματίνα, γιατί την ξέρω και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ όμως, ξέρω ότι μπορείς να είσαι ακόμα πιο τσαχπίνα. Πάλι μαλλιά πρέπει. Το λέω αυτό. Βέβαια όλα τα σπιράλ ήταν πάρα πολύ, μου άρεσαν πάρα πολύ. Συγγνώμη, πρέπει να το πω. Είναι ότι παντρεύτηκε πρόσφατα. Αυτό φταίει. Δεν θέλει να δώσει πολλές αφορμές, αλλά σε λίγο θα ξε... Κοίτα, εδώ είναι η δουλειά. Δεν μπορούμε να εμπλέξουμε τη δουλειά μας μαζί με το γάμο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το θέλει να μην βλέπει, ρε παιδάκι. Ξεκαθαρίζω εγώ. Παίρνω εγώ την κριτική για αυτό. Πες το να μην βλέπει, να κάνεις αυτά που πρέπει. Θέλω να κάνω μία άλλη ερώτηση, γιατί μερικές φορές νιώθω ότι το βλέμμα σου είναι λίγο σαν question mark, δηλαδή... Είναι ερωτηματικό. Ναι, είναι ερωτηματικό. Φεύγουν τα βλέμματά σου. Αναρωτιέται γιατί είναι εδώ ακόμα. Κοίτα, τώρα σήμερα κοίταζα προς τη μαμά μου. Όταν πήγαινα εκεί, κοίταζα προς τα εκεί. Δεν πρέπει να κοιτάω κάπου. Κανένα. Όχι, κανένα, ναι. Στο χορό σου, αγάπη. Κάνω λίγο. Στο χορό σου.
Και επίσης, συγγνώμη τώρα στους... δεν μ' άρεσε το τέλος χορογραφίας. Που κάναμε αυτό το έτσι... Ήταν λίγο νεκρό. Συγγνώμη, δηλαδή έτσι το αισθάνθηκα εγώ. Μισή μονάδα παραπάνω, συγχαρητήρια. Πήρες την προηγούμενη φορά που ήταν εύκολη και σήμερα είναι δύσκολη. Ήταν δύσκολη, αλήθεια είναι. Μπράβο σας. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, πώς βλέπεις, σήμερα συναντήθηκε με την Νικόλο, Γιώργος. Mr. Greek Καμάκι. Wow. Πρέπει να πω, με αυτά που ακούμε, δηλαδή ότι στο καμάκι και τα λοιπά. Ήσουν πάρα πολύ μάτσο σήμερα, μ' άρεσε αυτό. Είχε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μέσα η χορογραφία, γιατί τι έγινε. Όχι, λέω, γούσταρε που. Όχι, είχε πάρα πολύ ωραία. Αλλά βέβαια, να σου πω κάτι αλίμονο, η Νικόλ σου το βγάζει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Μα έχει σχέση, είπαμε. Ναι, αλλά βγαίνει, ας πούμε, ότι θέλει να κάνει το παιχνίδι μαζί τη. Ήσουν πολύ πιο καλύτερη από την προηγούμενη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα χέρια σου θέλω να προσέχει. Εντάξει, και τα ποδαράκια μου πρέπει να προσέχω και τα χεράκια μου πρέπει να προσέχω. Πολλά πρέπει να προσέχω, ναι. Αλλά ξέρεις όταν βγούμε εδώ αρχίζει. Εντάξει, λίγο... το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι πρέπει να νιώθεις ότι είσαι σταθερός πάνω στον πάγο και να μην τον σκέφτεσαι, ας πούμε, τον πάγο. Αλλά επειδή βγαίνουν λίγο άγαρμπα. Μέρα με τη μέρα, ξέρεις, ναι. Κάθε μέρα που περνάει, όσο πιο πολύ νιώθεις ότι έχεις αυτή την ισορροπία που χρειάζεται, τόσο πιο απελευθερώνεις και άλλα πράγματα. Ναι. Έχω ένα ερωτηματικό στο μαλλίκο. Τα χέρια του να προσέχει. Να προσέχει τα χέρια του, ξέρεις γιατί. Δεν τα βάζω στο μέρο. Δεν τα βάζω στο μέρο. Αλέξη. Όχι, δεν μιλάω για αυτό. Όχι. Να προσέχει τα χέρια του. Και πονηρεύεστε, βλέπω. Όχι, πονηρεύομαι. Να προσέχει τα χέρια του. Έτσι. Ναι, για πάλι τα χέρια του. Κοντά τα χέρια του. Για να πιάσει προηγουμένω. Κοντά τα χέρια του. Από πάνω. Πώ το λένε αυτό. Κοντά τα χέρια του. Δικαιωματικά. Το στήθο. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, το έκανε ή δεν το έκανε. Πήγε να πιάσει τη μέση και πιάσει το στήθο. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να γίνονται μέσα τόσο το παιχνίδι. Εντάξει. Κάνε πως δεν βλέπεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στο Σπάρο που έλεγες δεν τα πήγες καλά, στην Κουτσομούρα έσκησες. Χαρά ήταν το Σπάρο. Απλά συγχρονισμός, εντάξει, η Νικόλ είναι πιο έμπειρη και απλά Σπάρο, Κουτσομούρα, κράτησε παραπάνω. Κοντά είμαστε. Ήσουν δύο φορές καλύτερος από την πρώτη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτέλους άρχισε να γίνεσαι. Μα κουτσούρεσε την προηγούμενη φορά, παιδιά, χειροκροτήσει. Επιτέλους άρχισε να γίνεσαι λίγο γκέι, δηλαδή με την έννοια. Ευχάριστο. Πιο χαρούμενο. Πιο χαρό, λέω. Μπράβο, σου πάνω να δω, Πέτρο. Δηλαδή, ο γκέι, άντε ένα μύθο φτιάξαμε τόσα χρόνια, το καταστρέψουμε. Όχι, ευχάριστο. Εννοώ λίγο πιο. Ευχάριστο. Εντάξει. Να κι εγώ, να. Ήταν κάτι που ήταν εντελώς διαφορετικό σε σύγκριση με την πρώτη φορά, γιατί η χορογραφία ήταν πιο σύγχρονη, πιο μοντέρνα. Βέβαια, το ροκ δεν μπορείς να το βγάλεις εσύ από πάνω σου. Δηλαδή, είσαι ροκ. Δεν είναι η εμφάνιση μόνο που κάνει τον άνθρωπο ροκ, είναι να είσαι έτσι σαν χαρακτήρας. Μ' άρεσε πάρα πολύ η χορογραφία. Δηλαδή, μ' αρέσει τόσο πολύ η χημεία σας, νομίζω. Χωρίς να δικήσω όλους τους υπόλοιπους, γιατί όσο να είναι εντάξει, για μένα είναι ας πούμε η τέταρτη φορά που σε βλέπω τώρα, Πινελόπη. Αυτό το πράγμα που θέλω να τονίσω, ότι ίσως εσείς οι δύο έχετε την πιο εξαιρετική σχέση μεταξύ σας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι μου βγαίνει, δηλαδή αυτό το πράγμα βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί έτσι είναι να έχεις ένα dance partner. Να σου πω κάτι. Όποιος και να ήταν, τυχαίνει να είναι καταπληκτικός ούτως ή άλλως, αλλά όποιος και να ήταν, έχουμε μάθει να δουλεύουμε με αγάπη. Και αν δουλεύεις έτσι... Έτσι και με σεβασμό. Και με σεβασμό όλα είναι Μπράβο. Μια χαρά. Το χαίρομαι Τι πάρα πολύ. Τι βρίσκεις στην άκρη Very και proud. Να ταιριάξεις και όλα. Όλα μια χαρά. Εδώ, σε σένα. Θέλει να αφιερώσει τη χορογραφία του λοιπόν σε σένα ο Θέμης Γιωργαντάς και η Τζένιφερ. Μόνο το κομμάτι, εγώ νόμιζα ολόκληρο με εσένα αφιέρωνες, καταλαβαίνεις. Καλά, εννοείται ότι σου αφιέρωνα και εμένα, αλλά το κομμάτι φαντάστηκα θα το γούσαρες πολύ. DJ Cora's Falling in Love, είναι σωστή σου, δεν είναι. Ναι, όχι, το γουστάρω πολύ το τραγούδι. Η βαθμολογία είναι πολύ κρύα. Θα ήθελα, ναι, είναι λίγο βαθμολογία. Να μου πει πρώτα ο Πέτρος, γιατί έδωσε ολόκληρο τραγούδι και εσύ λίγο κάτι παραπάνω δεν μπορούσες. Κάτι. Κοίτα, την προηγούμενη φορά ήθελα να βάλω 2,5 και έβαλα 3, επειδή ήταν η πρώτη εκπομπή. Μάλιστα. Και πάλι θεωρώ ότι και το 2,5 είναι καλός βαθμός για αυτό που είδαμε σήμερα. Ναι. Εγώ πέθανα, βασικά ήταν το μισό το πόντο, το πήρες μόνο για το ύφος σου, να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, μ' άρεσες πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά είναι αυτό, φοβάσαι. Δηλαδή, φαίνεται ότι φοβάσαι. Εντάξει, λογικότερο το συγκεκριμένο χέρι είναι κουλό. Είναι ζαβό. Είναι τέλος. Είναι σαν να μην υπάρχει. Εντάξει, ζαβό δεν είναι. Τώρα μην υπερβάλλω. Και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Που έχει το αριστερό. Ναι.
και δίνεις πολύ βάρος στην partner σου. Mm-hmm. Αυτό επιβαρύνει όλες τις χορογραφίες, γιατί ξέρεις, τα κορίτσια πρέπει να τα προσέχουμε. Μα δεν έχει ανάγκη αυτή, είναι... Δεν έχει ανάγκη. Είναι αγριόγατα. Μια γυναίκα έχει πάντα ανάγκη. Mm. Αν τη γλιτώσει σήμερα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κοίταξε το βίντεο και με... Έλενα, το μπουμπουκάκι μας. Το μπουμπουκάκι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αυτοπεποίθησή της και με τον τρόπο που μιλάει στα βίντεο και όλα αυτά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ για κάποιο λόγο δεν σε φοβάμαι. Δηλαδή, από την άποψη, δηλαδή, για να εκτελέσεις τα elements και όλα αυτά. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι ήταν το πιο ωραίο σπιράλ για τη σημερινή βραδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μ' αρέσει πως κάποια στιγμή είσαι πολύ πιο tough με το σώμα σου και ξαφνικά μπορείς να μαλακώσεις. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η διαφορά δηλαδή που βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Μα είσαι. Τα σουβλάκια μου ήθελα σήμερα. Τα έχω πάρει από χτες όμως να τα φάω. Μην μιλάς για σουβλάκια, γιατί είσαι αγγελή με τον Τρόιο Πέτρος. Άστα σουβλάκια. Περιμένω πώς και πώς μετά. Δεν υπάρχει ο hot, πάει το σουβ, πασέ. Ότι... Όχι, τι κολλητέ. Δεν υπάρχει. Πες τα, γιατί δεν μπορώ να τα πω εγώ το σώμα. Δεν υπάρχει. Τόση ώρα το δείχνει και τώρα ντρέπεται. Γύρω να κορίνει. Έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος για να το πει κάποιος. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι επίσης. Αυτό ήταν να πει. Δεν υπάρχει. Βασίλη μου, είσαι σκηνό. Έλενα, σήμερα είδες χορό από τον Βασίλη. Κοίτα, πολύ λίγο περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα που βασικά με μαγεύει μαζί σου είναι ότι στα μούτρα σου δεν φαίνεται ότι φοβάσαι, αλλά στα πόδια σου φαίνεται ο φόβος. Δηλαδή πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω πώς γίνεται. Κοίταξε, γενικά εγώ μπορεί να νομίζω ότι τα πάω πάρα πολύ καλά με τον πολύ κόσμο, αλλά έχω μια φοβία γενικά με τον κόσμο. Και σήμερα χτύπησα και το πόδι μου στην πρόβα. Δραστικά. Ευχαριστώ πολύ και είμαι λίγο εντάξει, οκ. Okay. Κοίτα, το σπιράλ σου μ' άρεσε, η αλήθεια είναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το έκανες καλά. Δεν πίστευα ότι έχεις τόσο άνοιγμα, η αλήθεια είναι. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ απλά πάρα εγώ πολύ. Θέλω να δω περισσότερο χορογραφία. Και μετά αυτό το πράγμα που κάνεις, αυτό πρέπει να το δείξεις, να μην δείχνεις το φόβο. Είναι συγκλονιστικό. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πέτρο Πείσμος. Πολύ δύσκολα την ίδια στιγμή. Σε άλλες φορές αθωωνόμουν. Τώρα θα μου πούν ότι είμαι ένοχος. Σωστό. Όπως η κυρία. Πιο πολύ. Έλενα, συνειδητοποιείς πόσο σημαντική θα είναι αυτή η απόφαση? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι... Μισό λεπτό, γιατί πριν μιλήσουμε με την Έλενα θα πρέπει να κλείσουμε τις γραμμές. Τα τηλέφωνα έκλεισαν και σε λίγο θα ξέρουμε ποια είναι τα δύο ζευγάρια με τη χαμηλότερη ψηφοφορία. Έλενα. Πιστεύω ότι κάθε Κυριακή θα υπάρχει αυτό το δυσάρεστο. Γιατί γνωρίζω ότι τα παιδιά έχουν παλέψει πάρα πολύ σκληρά για αυτό το πράγμα που έχουν κάνει. Αλλά δυστυχώς θα βρεθώ, δηλαδή ένας από τους τρεις που θα πρέπει, ας πούμε, να αποφασίσω. Και στεναχωριέμαι γι' αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό θέλω πάντα να δίνω τη θετική μου ψήφο. Δηλαδή, ποιος παραμένει στο παιχνίδι και να μην μιλάω για ποιο λόγο ο άλλος φεύγει. Θέλω να το αποφεύγω αυτό, γιατί στεναχωριέμαι για τα παιδιά. Κύριε Κωνστάλα, με ποιο κριτήριο. Είναι θετικό το τέλος σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ πάγωσα. Η αλήθεια. Όχι, τι κάνει κρύο εδώ μέσα. Απλά. Το θεώρησε πολύ γενναιόδωρο από τον Βασίλειο, η αλήθεια είναι. Γενναιόδωρο. Το περίμενες εσύ από το ξέρεις? Όχι, η αλήθεια είναι δεν το περίμενα. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι, έστω ας πούμε για την πρώτη εκπομπή, ότι μας έλυσε τα χέρια για την Κριτική Επιτροπή, επειδή άλλωστε έχουμε την τελική κουβέντα, δηλαδή ποιος θα μείνει κτλ. Θεωρώ ότι όταν έχουμε δώσει μάχη δεν πρέπει να τον βάζουμε κάτω. Δηλαδή... Δεν πειράζει. Γενικότερα, ναι, λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Και οι υπόλοιποι παίκτες όμως δεν περίμεναν πως ο Βασίλειος θα φύγει από το παγοδρόμιο τότε.